Λοιπόν, πάμε στον αντιστράτηγο εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Γιώργο Παπαπροδρόμου. Ξέρετε το θέμα. Την καλησπέρα μας, στρατηγία, την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και καλό μήνα να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα. Δεν ξέρετε πόσα μηνύματα λάβαμε. Και καλή επιτυχία, και καλή επιτυχία στα παιδιά που δοκιμάζονται. Και καλή επιτυχία, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Και όλα να κυλήσουν ομαλά. Αυτό δεν ξέρετε πόσα μηνύματα λάβαμε εκεί με την Τράπεζα Θεμάτων αρχή της εβδομάδας με αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις. Τόσο απροστάτευτοι είμαστε τελικά. Είναι δυνατόν να πέφτει η πλατφόρμα ενός υπουργείου πάνω σε μια διαδικασία που σχετίζεται και με την ψυχολογία των μαθητών μας? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, η χρονική συγκυρία και η στιγμή που καταλαβαίνουμε που έχει κορυφωθεί η αγωνία γονιών, των μαθητών των ιδίων, αλλά και των γονιών και των εκπαιδευτικών γύρω από τη διαδικασία. Είναι και άλλο πράγμα το κομμάτι ότι και τα συστήματα αυτά είναι πληροφοριακά συστήματα, οι πλατφόρμες αυτές είναι στο νέο σύγχρονο περιβάλλον που πολλές φορές το έχουμε πει από την εκπομπή σας, ότι δημιουργεί νέα δεδομένα και νέους, θα λέγα, νέες πηγές διακινδύνευσης. Και θα πρέπει να εξοικειωθούμε με αυτή την έννοια, υπό αυτή την έννοια το λέω. Δηλαδή για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα θέματα κυβερνοασφάλισης και αντιμετώπισης κυβερνοεγκλημάτων, δεν είναι κάτι το οποίο φαντάζει ξαφνικό. Εκείνο το θέμα είναι ότι γενικότερα η κοινωνία μας περισσότερο ευαισθητοποιείται, περισσότερο από το θέμα της χρονικής, θα έλεγα, συγκυρίας που έλαβε η χώρα αυτό το γεγονός. Ποια είναι η σωστή αντίδραση? Ήμασταν κάπως, εντάξει, απροστάτευτοι, δεν ξέρω, αλλά δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση? Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δεν είμαστε στο σημείο μηδέν ως χώρα. Υπάρχουν μηχανισμοί που ανταποκρίνονται στις όποιες απαιτήσεις. Από την άλλη όμως ότι θα πρέπει να βελτιωθούν κάποιες δομές και υποδομές, αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρο. Δεν πρέπει δηλαδή τα περιστατικά αυτά γενικότερα, γιατί για το ίδιο το περιστατικό δεν θα μιλήσω, γιατί την χάνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, να είναι υπό διερεύνηση, καταλαβαίνετε, σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στη δικαστική διερεύνηση, και φαντάζομαι ότι τα αποτελέσματα που θα βγουν θα τα δώσουν οι αρμόδιοι, θα ενημερώσουν το κοινό. Αλλά σίγουρα είναι μια διαδικασία που χρήζει να μελετηθεί. Από εκεί και πέρα όμως θα έλεγα ότι η διαμόρφωση κουλτούρας κυβερνοασφάλειας είναι κάτι που αγγίζει και τους δημόσιους οργανισμούς και τους ανθρώπους που τους υπηρετούν. Και τους πολίτες όμως, θα έλεγα, γιατί και μας αφορά όλους. Οι επιπτώσεις, είδατε και στο παράδειγμα αυτό, μας αγγίζουν όλους. Μάλιστα, είναι αυτή η κουλτούρα, είδατε, πολύ σωστά το θέτετε. Κουλτούρα που πρέπει να ξεκινήσουμε από τα σχολεία. Είναι θέμα παιδείας. Είναι ακριβώς, θέμα παιδείας. Ακριβώς. Κύριε Παναγιωτόπουλε, να πούμε κάποια πράγματα. Σε ό,τι αφορά το θεσμικό το πλαίσιο, καταρχήν για να διαμορφωθεί η κυβερνοασφάλεια, η κυβερνοασφάλεια, απαιτούνται πολυεπίπεδες ταυτόχρονα ενέργειες. Και στο θεσμικό κομμάτι, και στο τεχνολογικό κομμάτι, και στο κομμάτι των υποδομών, αλλά κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα. Να πούμε ότι στη χώρα μας, για να το βάλουμε σε μια σειρά, υπάρχει στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια της πενταετίας 2020-2025. Από Ιούνιο μήνα του 2021 έχουν σταλεί από το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε όλα τα Υπουργεία συγκεκριμένες εντολές και εγχειρίδιο για το κομμάτι πώς πρέπει να χειρίζονται αυτά τα θέματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πόσο κάθε φορέας υλοποιεί και εφαρμόζει ή όχι, αυτό θα πρέπει να είναι και αυτό αντικείμενο διερεύνησης. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει όλοι να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μάλιστα, μάλιστα. Για να μην έχουμε τις λιγότερες επιπτώσεις. Όμως και τα καλύτερα μέτρα να πάρουμε θεωρητικά, 100% ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, το έχουμε πει στην εκπομπή σας, δεν γίνεται να υπάρξει. Τι μπορεί να υπάρξει? Μετριασμός των επιπτώσεων, η αποκατάσταση των συστημάτων, καταλαβαίνετε. Θα πρέπει να έχουμε ένα δεύτερο σενάριο όπου να δίνονται λύσεις και να μην επιφέρει μια ανομαλία και διαταραχή στην ομαλή, έτσι θα έλεγα, κοινωνικο-οικονομική ζωή, γιατί αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις. Και φανταστείτε, αναφερθήκαμε τώρα στο κομμάτι της παιδείας. Να θυμίσω ότι οι κρίσιμες υποδομές και που υπάρχει νομοθεσία για το 2018 είναι στον τομέα της υγείας, της μονάδας υγείας, που είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Στον τομέα των μεταφορών, μια που μιλάμε τώρα για τουριστική περίοδο κλπ. Και διάφορες άλλες πλατφόρμες, στον τομέα των τραπεζικών συναλλαγών, στον τομέα της ενέργειας. Μάλιστα, μάλιστα. Και επεκτάθηκε, το είχαμε πει στην τελευταία εκπομπή μαζί σας, η οδηγία NIS επεκτείνεται και σε άλλους τομείς. Αγγίζει όλη τη δημόσια διοίκηση. Επίσης, να πούμε, αγγίζει και τον ιδιωτικό τομέα. Οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα δεν εξαιρούνται, γιατί πολλές από τις εταιρείες αυτές υποστηρίζουν τη λειτουργία του κράτους. Έχει αλλάξει η έννοια του κράτους, όπως το φανταζόμαστε. Δεν είναι μόνο στενή έννοια. Σας... Έτσι, υπάρχει το outsourcing, υπάρχει
γενικότερα εταιρείες που οφείλουν και αυτές να είναι συνεπείς για να μπορούν να λειτουργήσει ομαλά η κοινωνικο-οικονομική ζωή της χώρας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Να είστε καλά.